Γεια! Ω, καλώς το παιδί! Ήρθα να πάρω υπολογιστή. Τι να έχει μέσα? Πίτα, γύρω, τατζίκι, διπλό σουβλάκι, ναι. Πατάτες απ' όλα. Ναι, μια χαρά. Έγινε. Ραφάει. Φέρε. Φέρε. Θα το πετάξω. Πιάσε. Αυτό είναι ένας πελάτη. Ένας πελάτη του Νίκου. Diffused in Germany, made in Malaysia. Καλησπέρα. Vlog. Πώς δουλεύει το ρημάδι? Μαζί με καφέ. Μας κάλεσε εδώ. Ναι. Βασικά, ήρθαμε επισκέψεις. Ήρθαμε επισκέψεις. Δεν έχουμε χορηγό. Δεν έχουμε χορηγό. Γκουρμέ λέει. Είναι γκουρμέ καφέ. Είναι διαφήμιση του το ποτηράκι. Μας φώναξε ο αδερφός του Πέτρου, που σας έχουμε πει ότι είναι τεχνικός. Το χώρο τον έχετε ξαναδεί. Τεχνικός, εντάξει. Τον έχουν ξαναδεί το χώρο, τα φτιάχναμε το PC του Πέτρου. Ας πούμε ότι είναι τεχνικός. Και LOL παίζει μαλάκι, πες, κοίτα. Αυτό υποτίθεται ότι θα το βγάζαμε και θα το αναφέραμε για να μην μας λένε παίξτε LOL. Δεν παίζουμε LOL. Αλλά επί την ευκαιρία. Επί την ευκαιρία από κάτω είχε ένα link που ο Νίκος αρχίζει να κάνει live με ένα φίλο του LOL. Άχρηστο θα είναι. Όχι, δεν είναι καλός να ξέρετε. Λοιπόν, τέλος πάντων, σήμερα θα δείξουμε που θα στήσω αδερφό μου ένα πισάκι. Μη φωνάζεις. Θα δείξουμε που θα στήσω αδερφό μου ένα πισάκι. Θα τον κάνουμε παρέα, γιατί είναι Τετάρτη, είναι κλειστό το μαγαζί. Είχε ελεύθερο χρόνο ο Νίκος, βασικά δεν προλάβαινε. Είχε χάλωσο, λέει, το κάνουμε. Και εμείς είχαμε ελεύθερο χρόνο. Θα είναι με AMD το πισάκι. 6350. Ναι. Θα το έχω και στην περιγραφή κάτω, θα είναι όλο το τόσα σύστημα. Τόσα για το budget το παλικάρι. Ναι, ναι. Τι gamer είναι αυτός, τι ναι. Είναι. Ναι, ένας πελάτης. Είναι gamer, ναι. Παίζει. Είναι gamer. Big budget βλέπει. Θα έπρεπε. Θα έπρεπε. Βλέπει. Εσύ πελάτη του Νίκου, subscribe τώρα. Για, αν δεν μας ξέρεις, για. Ήμασταν εδώ όταν φτιάχτηκε το PC σου. Το κάναμε διάσημο. Ναι. Και πήρθαμε τον επεκτεραστή σου ένα στον άλλο. Παίζαμε πάλι με τον επεκτεραστή σου. Δεν σε πειράζει. Δηλαδή δεν κουνήθηκε. Αυτά είναι παλιά κουτιά. Είναι, είναι τέλη δεκαετία 90, αρχές δεκαετία 00. Τα πουλάς αυτά πλάκα. Έλα να πεις ένα για τα παιδιά. Αυτό έχει στόμα. Έλα να πεις ένα για τα παιδιά. Έχει στόμα. Κάτσε λίγο πώς θα πάω. Θα πηδήξεις. Να εγώ θα έρθω εγώ λίγο εδώ. Ο Νίκος σκέφτεται τώρα τηλεόραση. Έλουρος έτσι. Νίκος. Καλησπέρα παιδιά. Αυτός εδώ είναι ο αρκουδιάρης αδερφός μου. Έχω βρει τον πελά μου. Όπως βλέπεις, είναι αρκουδιάρης. Γι' αυτό με συμπαθεί ο Πέτρος. Γιατί είναι αρκουδιάρης κι αυτός. Αν τον αγαπάω. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε να κάνουμε κανένα πισάκι. Αυτό που φοράω είναι trendy. Αν μαζέψεις το μαρκούτσι από εκεί πέρα. Λοιπόν, θα μετακινήσω τον τρίποδα. Μισό λεπτάκι. Κάτσε να είμαι. Να νιώσω teenager. Ορίστε. Έπαιζε LOL. Μετά σου λέει δουλεύει. Αυτό είναι ένα κουτάκι. Το κουτάκι, τι κουτάκι είναι. Είναι ωραίο. Άρκον. Κούγκαρ. Που σημαίνει ότι είναι πάνω από 40 χρονών γυναίκα και ελεύθερη. Έχει τέτοιο παραθυράκι. Είναι λίγο ότι να το παραθυράκι. Πού το καπάκι. Το καπάκι είναι εδώ. Το παραθυράκι του δεν είναι και το δυνατό του σημείο αυτού του κουτιού. Αλλά παίρνει στο πλάι ανεμιστηράκια που σημαίνει ότι μπορεί να κάνει βαρύ overclock αυτό. Παίρνει δύο ανεμιστηράκια. Αλλά θυμάσαι πω ήταν πολύ καλά. 120 άργεν. Γεύθυνο κουτί με παράθυρο. Να, ένα μπράβο. Κούγκαρ, πώ το λένε. Κούγκαρ, Άρκον. Φίλε, άμα βλέπει αυτό το vlog. Θα το βάλω στην περιγραφή. Αλλά είναι, η τιμή του είναι. Ναι, όποιος θέλει 60, 50, 60, 70 ευρώ κουτί κάπου εκεί κάνει ανάλογα με το πού και πώς. Πόσο. 40, τι. 40. 50, 60 ευρώ. 40 ευρώ κουτί είναι. 40 ευρώ κουτί είναι. Κουτί είναι εδώ. Εντάξει. Θα το δείτε και μέσα. 40 ευρώ κουτί. Λοιπόν. Ας αναφήσουμε να κάνει κανένα δουλειά. Γιατί. Άντε μα τώρα. Άντε. Πιο γρήγορα μα τώρα. Το θέλω τον υπολογιστή μου. Άντε μα τώρα. Να βγάλω έτσι κάνει ο Νίκος με τους τεχνικούς. Μαλάκα, έχω ιδέα. Πάει ο πάνω και λέει, μας τώρα, άντε, μας τώρα. Έχει ιδέα. Έχω ιδέα, μαλάκα. Κάτσε να μου πει την ιδέα. Σβήστε να πω. Θα σε πω κι εγώ μετά. Πώς αυτός. Ανοίγει μπροστά αυτό, ε. Ανοίγει μπροστά. Έχει και τι, έχει αφαιρείται... φανάκι. Έχει φίλτρο. Φίλτρο αέρωση. Και έχω αφαιρέσει Νίκο, το πίσω φανάκι. Νίκο, να τους μιλάς δυνατά. Δυνατά. Έχει φίλτρο. Έτσι. Αφαίρεσα το πίσω φανάκι. Έτσι. Και το βάλα μπροστά. Γιατί πίσω θα πει water cooling. Μείνω πίσω τον μηχανικό. Gigabyte 970α Παύλα UD3P. Είναι η μητρική που θα βάλει το παιδί. Δεν σας λέμε τι hardware θα έχει μέσα γιατί είναι κάτω στην περιγραφή, να ξέρετε. Ναι. Να ξέρετε, να ξέρετε. Τι έχεις εδώ. Το έχει. Τι έχεις εδώ. Τον FX
Τι κάνεις εδώ? Φρεσκοψημένη CPU ηλεθέρας βοσκής. Πάντα χτίζουμε έξω το κουτί. Έξω το κουτί. Απ' έξω. HyperX Fury. Α, και εγώ αυτές έχω. Χα. Αλλά ποιο. Αυτές είναι τη Fury. Αυτές είναι τη διαρκεία. Εγώ έχω 4. Όπως καταλαβαίνετε, ο Νίκος είναι τεχνικός. Ξέρει από υπολογιστές. Είχε εδώ μαγαζί, επιχείρηση. Ωραία. Το είπαμε αυτό. Ο Πέτρος είναι αδερφός του. Ο Πέτρος δεν έχει ιδέα από hardware. Μαθαίνει όμως. Τι πήρες, τι πήρες, Πέτρο? Όχι, τι έκανε. Κοίτα. Στα παιδιά. Σε σένα. Άλλαξες την κλίση. Για πες. Τι έλεγες? Τι έλεγα? Ότι δεν ξέρω από hardware. Όχι, τι πήρες. Τι πήρα. Τι πήρες, Πέτρο? Δεν θα πω τώρα, γιατί να πω τώρα. Πες στα παιδιά, τι πήρες, Πέτρο? Πήρα πληκτρολόγιο. Μην πεις τίποτα. Α, δεν θα σου πω τι. Μην τους πεις τίποτα. Θα σου το δείξουμε. Χαχα. Μαντέψτε τι πληκτρολόγιο πήρε ο Πέτρος. Όσοι ακολουθούν Instagram θα το δείτε μέσα στην εβδομάδα την επόμενη. Αυτή είναι η εβδομάδα μάλλον που θα έρθει τώρα. Γιατί για αυτό... με το vlog. Άρα... Το γίνανε πιο πριν. Άρα θα μας ακολουθήσετε και στο Instagram για να μάθετε τι πληκτρολόγιο πήρε ο Πέτρος ή μπορείτε να μαντέψετε. Και θα το δείτε και στο vlog. Το επόμενο. Ναι. Καταστράφηκε το πλάνο τώρα, δεν είμαι εστιαμβευμένος. Αναρωτιέμαι τι αναβάθμιση μπορεί να κάνουν τα παιδιά με τις γιορτές. Είναι περίοδος αναβαθμίσεων οι γιορτές. Κάποιοι κάνουν. Ναι, και δεν, δεν το συζητήσαμε το καθόλου. Επειδή εγώ θα κάνω αναβάθμιση λόγω γιορτών. Θα το συζητήσουμε τότε ή όποτε μας έρθει. Όχι, εγώ θα λέω συνέχεια ότι παρήγγειλα υπολογιστή. Θα αργήσει να έρθει όμως γιατί δεν υπάρχει μητρική. Την περιμένω να έρθει. Πρόλαβε και την αγορά σε άλλους. Εσείς τι πήρατε? Πήρατε καμιά κάρτα γραφικών? Πήρατε. Α, ένας είχε γράψει, θα πάρει την Gena Gaming. Μπράβο, και εγώ αυτή έχω. Ποια είναι η Gena Gaming? Τη Gigabyte, μάλλον. Η Asus είναι, η Strix είναι καλύτερη γιατί δεν ανάβουν τα ρεμιστηράκια όταν δεν παίζεις. Η δικιά μου δεν ανάβουν τα ρεμιστηράκια, η δικιά σου δεν σβήνουνε. Ούτως ή άλλως. Τώρα που θα πάρεις το γουρούνι θα σε πω εγώ, όμως θα σβήνουνε. Σβήνουνε. Το γουρούνι που θα πάρω, τα δικά μου σβήνουνε. Και εμένα έχει και λαμπάκι στο πλάι. Είναι καλό χιντ για να καταλάβετε τι κάρτα γραφικό θα πάρω όμως όλα αυτά που είπα. Αλλά αυτή θα την πάρω ακόμη πιο μετά γιατί. Τι βάζεις εκεί? Γιατί όλα θέλουν υπομονή. Δεν έχω όλα τα λεφτά μαζί. Γεια. Καλώς ήρθατε στην AMD. Πρέπει να βγάλουμε τη βάση που έχει για την ψύκτρα τη μαμά και να βάλουμε δικιά μας συμμετρική. Ναι. Τη συντρόψηξη. Α, έτσι δουλεύει το πράγμα. Είναι, έτσι δουλεύει αυτό το ρημάδι. Ναι, γιατί η AMD δεν παρέχει καλές ψύκτρες από μόνη της. Οπότε και οι βάσεις που έχει στο reference στο το board που έχουν η AMD είναι λίγο χάλια. Λίγα λόγια για την AMD. Όχι, δεν είπα τίποτα για τους επεξεργαστές. Λίγα λόγια. Αλλά έτσι είναι, ρεσί. Ναι, δεν έχω παράπονο. Λίγα λόγια. Ναι. Θα συζητήσουμε γιατί αλλάζω από AMD σε Intel σύντομα. Α, δεν πρέπει να το πω τι σύστημα είναι. Μερικοί έχουν καταλάβει. Ναι, οι περισσότεροι έχουν καταλάβει. Μερικοί ξέρουν και τι θα πάρεις. Φαντάσαι, μα έχουν μαντέψει τα σκυλιά. Τι ναι, θα πάρεις. Ναι, η αλήθεια είναι ότι το έχετε καταλάβει. Αλλά φυσιολογικό είναι γιατί ξέρετε ότι το χρειάζομαι. Οπότε αν είστε αρκετά έξυπνοι, ξέρετε και τι θα αγοράσετε. Κάποιοι είναι τσακάλια. Μ' αρέσει η μητρική, είναι μαύρη. Gigabyte. Τι είναι αυτά, Νίκο? Αυτοκόλλητα διπλής όψεως. Γιατί? Για να στερεωθεί το backplate στην πλακέτα πάνω. Και ποιο θα βάλεις? Αυτό θα βάλεις. Α, ο... πίσω. Ιστορία κάνει δηλαδή η thermal take με την AMD. Thermal take είναι ψυχερά. Ναι, είναι η Water 3. Water 3. Ωραία, Water 3. Τρέχουν νερά εκεί μέσα. Ναι. Υπάρχουν και άλλες closed loop υδροψύξεις που δεν είναι τόσο γνωστές. Όχι, επώνυμες, δεν πώς το πεις. Που δεν είναι τόσο γνωστές, οι οποίες δουλεύουν, να ξέρετε, και κοστίζουν και κάτι λιγότερο. Οπότε, αν δεν έχετε σκοπό να κάνετε το overload το σύστημά σας και απλώς θέλετε να είναι πιο κρύο και να δουλεύει πιο ήσυχα, υπάρχουν και πιο φθηνές λύσεις. Μην κολλάτε μόνο στις μάρκες και στα ονόματα, υπάρχουν λύσεις. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Οι οποίες φτιάχνονται περισσότερες στην ίδια αποστάσια. Οπα, τι είπε το παιδί εδώ, ο τεχνικός που ξέρει. Τι είπε? Περισσότερες υδροψύξεις της αγοράς, οι closed loop, φτιάχνονται στο ίδιο αποστάσιο. Ναι, όπως τα ρολόγια είναι, ρεσί. Όπως τα ρολόγια. Από μία εταιρεία. Τα ρολόγια δεν έχει πολλά εργοστάσια που φτιάχνουν ρολόγια. Απλώς υπάρχουν πολλοί οι οποίοι βάζουν καπάκια σε αυτά τα ρολόγια και τα κάνουν διαφορετικές μάρκες. Το ίδιο. Ναι, είναι το. Ναι, είναι το σοφό. Η ζωή μου έχει μάθει ότι τα ρολόγια δεν φτιάχνονται σε πολλά εργοστάσια. Ναι, μα
Μάλιστα. Βλέπω comments από το Rainbow Six στο επεισόδιο 4. Καλησπέρα μάγκες, πόσα FPS πιάνετε στο game? By the way, είναι παιχνιδάρα. Είναι παιχνιδάρα, εγώ πιάνω καμιά 70, εσύ πόσο με είχες πει, 80? Όχι, πάνω από 100. Και παίζω με περίπου 45-50 frames σε medium high με τα τρία monitors. Εγώ όλα ultra. Έχει κι άλλο, έχει κι άλλο. Όλα τέρμα. Τι θα παίξουμε στο live stream? Ξέρετε ήδη, έγινε το live stream. Πολύ ωραίο παιχνιδάκι ρε παιδιά, συνεχίστε έτσι, να σε καλά ρε man. Έτσι σας κρατάω ανώνυμους. Τώρα που κολλάει αυτό που έκανες. Άνοιξα το κινητό να δω τα comments γιατί ήρθανε. Έχω 3G. Πάρε φίλε! Μην το άνοιξε. Τι φτιάνεις, μην το άνοιξε. Τι φτιάνεις. Τι φτιάνεις, α. Βγάλ' την από το κουτάκι να τη δείξουμε. Νίκολα, βγάλ' την λίγο εσύ. Μέχρι ο... Να τη βγάλω, περίμενε. Την ψύκτρα να βγάλε. Πού είναι το κουτάκι? Εδώ. Λοιπόν, πολύ προσεκτικά αφαιρούμε την ψύκτρα από το κουτί της. Λοιπόν, πρώτη φορά πιάνω τις Thermal Takes. Πως το λένε, custom cool στα χέρια μου. Λοιπόν, δεν ήθελε βγάλση μου, πήγαινα σχεδιά. Εγώ πρώτη φορά την πιάνω. Ωραία. Θα τη σχολιάσω. Είναι καλή, έχει λίγο μικρότερο ψυγείο από τον ανταγωνισμό και λίγο μικρότερους σωλήνες. Αλλά άμα δεν κάνεις overclock δεν έχεις κανένα λόγο και είναι αθόρυβη. Έχει ένα ανεμιστηράκι το οποίο τα thermal tech, τα ανεμιστηράκια είναι καλά. Άμα δεν τη δεις να δουλεύει. Δίνω. Νίκο, δούλευε σε παρακαλώ πολύ. Το παιδί θέλει να κάνει και δουλειά, έτσι. Και εμείς εδώ πέρα είμαστε εδώ πέρα νοκριτικοί να πούμε. Έλα, Νίκο, δεν πειράζει. Ακόμα δεν την έβαλε, δεν πειράζει. Ακόμα δεν την έβαλε. Πόση ώρα είπε. Όχι, ρε, πόση ώρα είπε. Μισή ώρα δεν είπε. Λοιπόν, είμαστε τουλάχιστον 31 λεπτά εδώ πέρα και ο υπολογιστής ακόμα δεν είναι έτοιμος. Το ρωτήσαμε και μας είπε μισή ώρα. Εντάξει. Δίκαιο άνθρωπο έξω και ρώτησε. Θέλω PC, με πείτε γύρω μέσα. Ναι. Και είπαμε μισή και ώρα. Λέω έγινε. Όχι είπαμε, το είπα αυτό. Δεν είπαμε, αλλά ναι. Υποτίθεται. Υπονοώ από αυτό. Γεια. Εδώ βλέπουμε μια κάρτα γραφικών. Δεν ρώτησα αν μπορώ να την πιάσω. Αυτή η κάρτα γραφικών είναι βαριά. Έλα ρε φίλε, έχει άλλα υπό κάτω. Λοιπόν, χωρίς να την γυρίσω, θα μαντέψω τι κάρτα γραφικών είναι. Αυτή εδώ είναι μια 580. Λάθος. MSI. Με σκόνη. Είναι μια MSI. Με σκόνη. Είναι της Nvidia. Ποια είναι ρε φίλε? Εδώ δεξιά, εδώ. GTX 280 τι λέει? Άστο. 285. Πέτυχα το 80, είναι μια 280. 285. 280 γραφεία. Και εδώ έχουμε μια GeForce. Θα τη μαντέψω. Αν τη μαντέψει. 270. Γιατί με πάνω στην καρέκλα μου? Γιατί είμαι ψηλός. Γιατί είσαι τύπικος. Τι είναι ρε. Ούτε που να διαβάζεις κάρτες γραφικών δεν ξέρει. Ναι, δεν 9800. Τι βρήκα εγώ. 9800 GTX. Εγώ τι βρήκα εγώ. Αυτές είναι παλιές κάρτες γραφικών. Δουλεύουνε λίγο. Γιατί πήγες κόθηκες και με στην πόρτα ρε. Λέει ότι έβαλε την υδρόψυξη. Τώρα εδώ ο σωστός τεχνικός με το σωστό εξοπλισμό θα τη βάλει σωστά. Θα πάρουμε αυτό το ματσούκι. Θα κάνει βλακιά τώρα. Δεν φτάνει μέχρι εκεί. Και θα κάνει. Περίμενε Πέτρο, τα έχεις κάνει όλα zoom. Περίμενε, δεν βλέπουν τίποτα. Να βάζω το καλό. Α, τι έχεις. Ωαμα, κοσμάρα μου. Πάρε βλακιά, κάνεις, πες. Δεν ξέρω να χειριζε... Όχι, έκανα zoom για να εστιάσω και μετά νόμιζα ότι είχα zoom το φακό. Αυτό τι είναι, κλανιέρα. Λοιπόν, πρέπει να έχεις τον σωστό εξοπλισμό για να βάλεις την υδρόψυξη. Λοιπόν. Κυνηγάω το τεχνικό εγώ. Κυνηγάω το τεχνικό. Είπε μισή ώρα, είμαστε εδώ ήδη 32 λεπτά. Δεν έχει κάνει τίποτα. Φεύγεις εδώ, ανοίγεις το κεσεδάκι, το γιαούρτι. Όχι ακόμα. Όχι ακόμα λέει. Πού να ξέρει ο κακομύρης. Πού να ξέρει. Σε κάνω πλάνα εγώ Πέτρο να βάλεις. Χέστηκα πάνω μου. Τα είχε ένα ωραία. Που έχεις, Νίκο. Είμαι να λες. Είναι μόνη του. Είναι μόνη του ή παίξει 5α. Κάτσε. Α, είχα να ρωτήσει την άλλη φορά για τα είχε. Ναι, γιατί πρέπει να ξέρει για να παίζει λόγο, μανά. Ναι. Εντάξει, αν πάει να πάρει τέτοια ηχεία για να παίζει λόγο. Νίκο, τι να πει. Τι παιχνίδια παίζει εδώ σε αυτά τα ωραία ηχεία που μόλις έδινα στο πλάνο? Παίζει λόγο. Τι έχουμε εδώ. Ευγά. Ένα από τα πιο σημαντικά εξαρτήματα σε έναν υπολογιστή. Το τροφοδοτικό. Ευγά.
Εύγα, ναι, εύγα. Θέλω φάγη. Εύγα, εύγα. Είναι ελευθέρας βοσκής και αυτό, όπως επεξεργαστή μας. Δέλτα. Ξέρω τι άρα έγινε. Είναι της εύγα. Φάρμα κουκάκι. Είναι ένας εύγα, έχει βγει και τρίτο. Φάρμα κουκάκι βγάζει τα φωτοτικά. Τα βαριά, τα καλά βγάζει. Τα βαριά, τα τέτοιο. Για κάνε εσύ εδώ, βγάλε τις μπίτες. Τις πως, α, άκω. Εγώ. Σχέρι αυτό μέσα. Σχέρι λίγο. Για κάποιο λόγο αυτό το τροφοδοτικό, πρώτη φορά εγώ το βλέπω αυτό το πράγμα, ο Νίκος ξέρει κατευθείαν να μου πει τι είναι, αλλά εγώ θα σας το πω γιατί... Βγάλε μου σε κούρια, γιατί δεν φαίνεται, ναι. Κάτω λίγο. Δεν γίνεται. Στη μασχάρι μου το βάζω εγώ αυτό, έλα. Okay. Εμένα με τη σακούλα. Ωραίος. Σεφ. Λοιπόν. Σεφ. Σε κάνω και μια τσέφ. Αυτό εδώ... Δεν έχω δει ποτέ από κοντά κανένα, γιατί δεν έτυχε να πέσει στα χέρια με τα τροφοδοτικά που αγοράζω εγώ. Λοιπόν, είναι, συνδέει το τροφοδοτικό στο ρεύμα. Βασικά είναι και μπορεί να κάνει και ένα απλό τεστ. Να δει αν δουλεύει το τροφοδοτικό χωρί να το συνδέσει πουθενά. Αλλά καλή φάση είναι γιατί μπορεί να τεστάρει, ας πούμε, την υδρόψυξη που έφτιαξε. Παπ, το βάζει, ανάβει το τροφοδοτικό. Έχει κάνει τη βραχυκύκλωση που σου κάνει το power button. Τα ανάβει, δουλεύει η υδρόψυξη, βλέπει ότι δουλεύει χωρί να ανάψει όλο τον υπολογιστή σου ή να τον έχει συνδεμένο στο ρεύμα του μητρική και να φοβάσαι, μην κάνει. Γιατί πρώτη φορά έχεις custom loop και θα τρέξει. Πολύ καλό. Φυσικά δεν θα έκανες custom loop με 500 βάτ τροφοδοτικό, αλλά γαμάτο που το έχει. Α, με το δικό σου τροφοδοτικό, άμα το είχε αυτό το πράγμα μέσα, θα ξέραμε ότι έχει πρόβλημα το τροφοδοτικό πριν είναι, κάνουμε όλο το build. Ακούσε, Corsair, να βάλεις τέτοιο πραγματάκι κι εσύ. Το τοποθέτησες. Φαντάζεσαι. Κάτσε, γιατί κάποιος θέλει να παίξω μαζί του. Ξέρεις τι, μ' αρέσει. Ποιος είναι να παίξει. Άσε ρε, πάρε, κάνε δουλειά. Ο Λόλ και Λόλ. Χασομέρι, πες να ποιος είσαι, ποιος είναι. Χασομέρις. Θέλω να πάμε για... Κοίτα, ήρθαμε στο ρεπό του, οπότε μην τον λες ότι δεν μπορεί να πει. Δεν λέω και τον Νίκο, και τον άλλο τον λέω. Έχουμε δουλειά εδώ ρε, έχουμε γύρισμα. Χασομέρι. Άγνωστε. Άγνωστε. Φίλοι του αδερφού μου. Μ' αρέσει που έχει και δύο χρωματάκια με το κουτί το... Ναι, το... Το ήταν τελείως τυχαίο. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, Νίκο. Το ξέρεις. Όπως και τα παπούτσια που μας δείχνουν. Παιδιά, πέθανε ο David Bowie. Ναι, ρε, το ξέρουν όλοι. Δεν το ξέρω, απλά. Συγχρονιστικές. Γράμμισε τα. Το έχω δει από το Facebook που φάζει όλη την ώρα David Bowie να μην. David Bowie έπαιζαν κάποια μπαράκια που δούλευα όταν ήμουν μικρός. Άσε ρε που ξέρεις εσύ. Έτσι πρέπει να κάνει, Νίκο. Πώς. Έτσι. Τι είναι αυτό. Αυτό είναι. Εδώ μέσα, παιδιά, έχει μια κουκουβάγια. Κουκουβάγια δεν έχει. Νίκο, γιατί πέρασαν 33 λεπτά και ακόμα δεν είναι έτοιμο το PC. Γιατί. Τι μου παίρνει το hardware για να δει. GeForce GTX 750 Ti θα μπει εκεί μέσα. Τη Gigabyte. Ω, μικρούλα! Κοιτάξτε, παιδιά. Κοντό. Δεν είναι μικρή, η δικιά σου είναι μεγάλη. Φυσικά η δικιά μου είναι μεγάλη. Η κάρτα γραφικών. Πειράζει να ανοίξω, πειράζει. Προσεκτικά πώς θα τη βιάσεις. Να, έτσι. Ο Νίκος δεν έχει εμπιστοσύνη τον αδερφό του Πέτρο. Σαν να συχαίνομαι, ξέρω εγώ. Να τη δείξουμε λίγο, ρε, εκεί, στην κάμερα. Παιδιά, να τη. Μικρούλα. Κοντοπόρτανο, θα λέγανε. Κοντοπόρτανο. Άμα τη το κοντά θα εστιάσει, ρε φίλε, τι είναι, μάκρο νοφακό. Λίγο πιο θέλει, έτσι. Ή θα ζουμάρει. Τελείωσε, ρε. Είναι όμορφη. Ομορφούλα είναι. Η 750 Ti είναι μια φθηνή, καλή κάρτα γραφικών. Που ειδικά αν έχεις χαμηλότερη, αν παίζεις σε χαμηλότερη ανάλυση από 1080, σίγουρα πολλά παιχνίδια παίζουν και high, ίσως και ultra, σε λίγο πιο χαμηλές αναλύσεις. Αν παίζεις 720, έχει πολλούς τίτλους σημερινούς που θα παίζουν και ultra. Ναι, γιατί Gigabyte η κάρτα γραφικών θέλει όταν παίζεις σε μεγάλες αναλύσεις. Μην ακούσω, ναι, γιατί πολλοί μπορεί να πούνε, είναι μόνο 2 GB. Πώς, 2 ή 1 είναι. Ναι, μπορεί να πούνε είναι μόνο 2 GB. Εντάξει, άμα δεν παίζει σε 1080 και πάνω, τα 2 GB στην κάρτα γραφικών είναι σούπερ. Εγώ πριν βάλω την 970, ποια είχα, Νίκο? Ποια είχα εγώ πριν βάλω την 970? 460. Είχα την 460, παιδιά εγώ. Εντάξει. Και έπαιζα μια χαρά παιχνίδια καινούργια που είχαν βγει. Νομίζει. Μια χαρά παίζανε. Τα έπαιζε, απλώς δεν τα έπαιζε στα ούλτρα. Εντάξει. Η σημασία είναι το παίζανε gameplay, όμως. Όχι τα γραφικά. Άνω, μπράβο. Άμα ήταν, δεν θα υπήρχαν τα PC, θα παίζαμε όλοι με κονσόλες. Άμα τα γραφικά ήταν το σημαντικό. Είναι. Άμα τα γραφικά ήταν το σημαντικό, όλοι θα είχαμε κονσόλες. Πάω λίγο να δείξω από εκεί τώρα. Ο Νίκος πήγε 25 χρόνια πίσω με αυτό που είπε. Να δείξω λίγο. Ναι, αλλά φίλε, πώς φαίνεται. Φίλε, το παιχνίδι εκείνο το παίζαμε, το ξαναπέζαμε. Εγώ το παίζω στρατό. Ποιο είναι, ρε? Το Monkey Island. Ω, ναι, ρε, φίλε.
Είναι ωραίο, είναι ωραίο. Πλάκα έχει. Συμμαζεμένο. Ε. Κοίταξε, για το κουτί που μπαίνει, το hardware που μπαίνει. Όχι, μ' άρεσε η καρτούρα έτσι και είναι πολύ ωραία με το υπόλοιπο. Ναι, είναι σμόρφωματα. Ακολουθεί τη λογική που έχει βγάλει με την R9 Dynano. Εντάξει, δεν ήταν, η 750 Ti, παιδιά, δεν ήταν πάντα τόσο μικρή, αλλά περάσαν τα χρόνια, βελτιώθηκε η αρχιτεκτονική, μίκριναν οι κάρτες. Έτσι πάει. Είπε ο Νίκος. Ναι, ήταν λίγο μεγαλύτερο το πρώτο εμφάνιστηκε η 750 Ti. Μάλιστα. Next. Θα τεσταρείς. Τεστάρω, ναι, να βάζω λίγο ένα... Να κάνει ένα πιπ λίγο, να το δούμε τι κάνει. Δεύτε λάβετε φως. Για πες Νίκο, τι θερμοκρασία, 24 βαθμούς. Πόσο? 21. Τώρα θα δούμε. Λοιπόν, health status, στους 24 βαθμούς είναι επεξεργαστής, 22-29. Νορμάλ, τέτοιο. Είναι κάτω από 30, το μόνο σίγουρο. Αυτή είναι η αντιθερμοκρασία, εντάξει, τώρα όταν... Με υδρόψυξη, έτσι, αυτός ο επεξεργαστής με την αμνήσια του την υδρόψυξη φτάνει 30 με το που τον ανάψεις. Μάλιστα, εγώ, πόσο είναι, 3,9 είναι? Είναι στα 3,9, εξαπίδινος, 14 MB cache. 63,50. Black Edition. Να κάνετε Google search, θα δείτε τεχνικά χαρακτηριστικά. Αυτός είναι overclock, για πες. Ναι, είναι Black Edition, είναι ξεκλείδωτος. Ξεκλείδωτος, δεν έχει κλειδαριές. Δεν κάνει overclock το σύστημα. Η μητρική δεν κάνει overclock. Η μητρική δεν είναι για overclock. Η συγκεκριμένη δεν είναι overclock. Τα λέμε αυτά. Θέλει πιο ακριβή μητρική με καλύτερα VRM. Θέλει, ναι. Θέλει ένα Sabertooth. Μάλιστα. Έχω ένα Sabertooth. Το ξέρω ένα Sabertooth και κάνει καλό overclock. Το ξέρω. Να κλείσω, εντάξει, τα πες. Έχει κάτι άλλο. Εντάξει, το νεμιστήρακι δουλεύει στους 980 στροφές. 1000 στροφές στο επεξεργαστή της υδρόψυξης. Σέλα, δουλεύει. Με γεια σου, φίλε. 400 RPM δουλεύει. Να το χαίρεσαι. Με γεια σου, Μάρια. Για πες. Πώς σας φάνηκε το vlog. Λοιπόν, έχουμε λόγο που δεν σας δείχνουμε τελειωμένο το PC. Πρέπει να φύγουμε. Και ο Νίκος έχει δουλειά ακόμα να κάνει. Και πέρασε λίγο η ρίτσα. Ναι. Γιατί ενοχλήσαμε αρκετά. Ναι, βασικά είδατε τι έγινε. Πέρασε η ώρα. Δεν έκανε 30 λεπτά ο Νίκος έτσι όπως μας είπε. Αλλά αν δεν ήμασταν εδώ, παίζει να κάνει 29 λεπτά. Anyway, αν θέλετε να δείτε ολόκληρο το PC, από κάτω έχει link στην περιγραφή με φωτογραφίες, τα πάντα όλα. Εκτός αν δεν μπέλεσε ο Νίκος και δεν τα βγάλω φωτογραφίες, οπότε δεν έχει link στην περιγραφή. Αλλά θα τον πιέσω εγώ. Είναι ένα καλό gaming PC. Μάριος, με γεια σου Μάριε, με γεια σου. Καλό παιχνίδι. Με γεια Μάριε. Καλό, ξέσκησέ το. Με γεια. Με γεια, πού είσαι. Πες το πρόγραμμα. Preach, πες το sim. Πάλι εγώ. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Παρασκευή, Πέτρα στο YouTube, επεισόδια. Πέμπτη στο Twitch στις 8 live stream. Καλά τα λέω, καλά. Κυριακές μία ώρα vlog. Κυριακές μία ώρα vlog. Σάββατο να πούμε τα live stream. Όλα είναι κάτω στην περιγραφή. Αυτό. Το πρόγραμμα. Και αυτό. Και όλα τα αυτά. Τα κοινωνικά δίκτυα. Και κάντε like. Ακολουθάτε για να βλέπετε αυτά διάφορα. Κάντε like για να βοηθήσετε όλους τους τεχνικούς που ξέρουν να φτιάξουν τα προβλήματά σας. Ροδάνι πάει. Α, ναι, πλάκα αυτό δεν το είπαμε. Ποιο έφυγε. Σας λέω τόσο καιρό, μας ρωτάτε για hardware και σε πολλούς από εσάς απαντάω. Περπάτα στη γειτονιά σου, βρες ένα τεχνικό. Περπάτα. Μπες μέσα στο μαγαζί του, τεχνικό υπολογιστών. Μπες μέσα στο μαγαζί του και μίλα μαζί του για το πρόβλημά σου. Περπατάω. Ένα θα τον γνωρίσεις. Σκάλες. Και δύο θα έχεις έναν άνθρωπο με τον οποίο βγάζεις συνεννόηση και θα σου επισκευάζει το PC γιατί μπορεί να μην ξέρεις. Και σίγουρα το πρόβλημα το οποίο έχεις, το οποίο δεν μπορώ να σου απαντήσω εγώ. Μην κάθεσαι αρέκι πίσω. Ναι, μην κουμπώνεις το κουτί τώρα. Σε παρακαλώ πολύ. Anyway. Μην γελάς. Αυτό. Αυτό. Και όλα καλά. Το πάω το πρόγραμμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το βίντεο. Bye. Bye. Φτάνει, τα πάμε όλα. Bye. Comment. Bye. Τώρα. Like, share. Subscribe καινούργιοι. Κανείς δεν κατάλαβε ότι πέρασα από εδώ. Κανένας. Κόβω δρόμο, Πέτρο. Να, τι κόβω δρόμο και θα κάνουμε άλμα. Θα κάνουμε άλμα, άλμα. Καθόλου άσχημο. Έτσι. Καθόλου άσχημο. Καθόλου άσχημο. Αυτό ακριβώς θέλα να γίνει. Yo, Mario. Έλα, γιούπτο, πες μέσα. Ας τώρα να μπει, μην το κουνάς. Είναι Τζίπρε, είναι Λαντρόβα. Του στρατώα. Ω, είδες τους έφαγε με την καραμπίνα. Θα πάω πάλι με τα σπαρμένα. Έτσι, γιατί μου αρέσουν τα σπαρμένα. Τα κάρες κιόλας, συνεχίζει έτσι, δεν κολλώνει. Έτσι, δεν κολλώνει. Έτσι, όλοι ξέρουμε ότι είναι εδώ. Είναι τραυματίας, είναι κι αυτός. Κι αυτός είναι τραυματίας. Τι είσαι εσύ ρε μαμά, μάτα γρήτσα είσαι, τους πάρεις όλους σε κοτούς. Ποιος είσαι ρε φίλε. Να το, να ρε παλωνάκης. Go. Γεια σου.